ήρθαμε απλώς να σας ενημερώσουμε για το τι λέμε εμείς στις εκλογές, αλλά ήρθαμε κάπως πιο εξειδικευμένα να σας πούμε τι λέμε για ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει προκύψει και αφορά όλο το Χαλάνδρι, αλλά ιδιαίτερα αυτή τη γειτονιά εδώ. Είναι αυτό που είδατε και στην ανακοίνωση που μοιράζαμε, που λέει «Σχεδιάζουν καζίνο στη γειτονιά μας». Μην κάνετε γιατί δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Περιμένετε να τα ακούσετε πρώτα και μετά να δείτε τι είναι αυτό, τι ακριβώς θα γίνει. Να ξέρετε κάτι, ότι το μεγάλο κεφάλαιο δεν σχεδιάζει ποτέ για 1, 2, 5 χρόνια. Βάζει τις βάσεις, γιατί αφού έχει το κράτος και έχει όλη την υποδομή να νομοθετήσει, να κάνει ό,τι θέλει, βάζει την κατεύθυνση αυτή σαν υποχρέωση στις κυβερνήσεις που διαχρονικά το υποστηρίζουν και χαράζει μπροστά και λέει το 2014 κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ξεκινάει και φτιάχνει το ρυθμιστικό της Αττικής. Τι ρυθμίζει αυτό το ρυθμιστικό? Το γράφει μόνο του τι ρυθμίζει. Λέει ότι θα κανονίσει την οικονομική ζωή της Αττικής, δηλαδή πού δουλεύουμε, πού τρώμε, πού κοιμόμαστε, πού έχουμε σχολείο, τι ακριβώς κάνουμε. Όλα αυτά με κριτήριο, λέει, την ανταγωνιστικότητα του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν τον ενδιαφέρει πού ζούμε και πώς ζούμε αν έχουμε σχολείο, τον ενδιαφέρει πώς θα βγάλει λεφτά. Και τι κάνει εκεί, σε αυτό το νόμο? Πώς το περιγράφει αυτό? Λέει ότι υπάρχει ένας άξονας που ξεκινάει από κάτω, λέει, από τη λεωφόρο Συγκρού και ανεβαίνει, λέει, προς τα πάνω, προς την Κηφισιά, όπου το Μαρούσι το προσδιορίζει και λέει ότι το Μαρούσι θα είναι κέντρο της χωρικής ενότητας αυτής, θα είναι δηλαδή σαν, το πούμε, η Μητρόπολη για τα άλλα γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, Βρυλίσια, Χαλάντρι, αυτά τα υπόλοιπα που είναι, όπου αυτό, λέει, θα έχει χρήση για πολιτιστικά, για άλλα τέτοια θέματα μεγάλης ακτινοβολίας. Έτσι το περιγράφει αυτό. Όποιος το βλέπει έτσι, σου λέει, ξέρω εγώ τι θα φτιάξουν. Ας πούμε τον ήλιο του Πασόκ θα φτιάξουν και θα λάμπει, γιατί ήταν Πασόκ. Τότε τι ακτινοβολία να έχει αυτό το Μαρούσι? Εμείς από τότε το ερμηνεύαμε και ξέραμε τι ακτινοβολία θα έχει αυτό το Μαρούσι. Θα έχει την ακτινοβολία του Golden Hall, του Mall, θα έχει όλα τα μεγάλα της Ιντερ-Αμέρικαν που ήταν και όλα αυτά τα κτίρια εκεί και θα έχει, λέει, το Χαλάντρι συμπληρωματικό. Αυτό δεν είναι καθόλου αθώο, είναι ο πρώτος σχεδιασμός, αλλά τι λέει? Γιατί το μετρό δεν είστε στο Χαλάντρι? Αυτά εμείς τα έχουμε ξαναπεί και την προηγούμενη αυτή περίοδο. Διότι η καινούργια γραμμή του μετρό, αντί να έρθει μέσα σε μια μεγάλη πόλη που είχε αγορά, που είχε όλα να διευκολύνει, θα πάει να σταματήσει εκεί. Και μέσα σε αυτό το σχεδιασμό του 2014, μέσα σε όλα αυτά που περιέγραφε, έρχεται ακριβώς καπάκι και κάνει άλλη μια νομοθεσία που του επιτρέπει να κάνει. Αυτά μπορεί να φαίνονται λίγο λεπτομέρειες και να είναι για τους πολύ ειδικούς, αλλά όλοι μπορούμε και τα καταλαβαίνουμε. Αφού τα κατάλαβα εγώ, τα καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μόλις το διαβάσεις, θα καταλάβεις τι είναι. Φτιάχνει, ας πούμε, τους επιτρέπει να κάνουν λύση σημειακή πολεοδόμηση. Δηλαδή, και να μην πολεοδομήσουμε όλη την περιοχή, εκεί σημειακά που θέλει, αυτά τα 40 στρέμματα του Δηλαβέρη, μπορεί να τα κάνει και να τους δώσει ειδικές χρήσεις. Και επειδή σας το είπα εξ αρχής ότι το μεγάλο κεφάλαιο έχει τις κυβερνήσεις του που το εξυπηρετούν, έρχεται και αυτή η καινούργια της αριστεράς και μην πω τώρα, θου κύριε φυλακή το στόματί μου, έρχεται λοιπόν και συνεχίζει κατευθείαν. Και έρχεται το 17 και κάνει νόμο όπου πλέον το λέει ότι το καζίνο από την Πάρνηθα θα κατέβει στο Δηλαβέρη, του φτιάχνει όλη την υποδομή και την νομοθεσία. Να κατέβει δηλαδή το καζίνο, όλη η εγκατάσταση του καζίνο εκεί, χωρίς να ενδιαφέρεται να πει ότι τις υποδομές τις έχουμε πληρώσει εμείς, δηλαδή δρόμους, νερά, εκείνο. Θα το πληρώσουμε εμείς δηλαδή για να έρθει. Τι θα έρθει να κάνει? Τζόγο. Ποιο τζόγο? Γιατί το ακούω το επιχείρημα ότι μα δεν έχουμε και στη γειτονιά τα προπατζίδικα. Λένε λοιπόν οι νομικοί ότι κατά την κοινή πείρα, έτσι λένε, ας πούμε, πας στα δικαστήρια και λέει ότι αυτό, δηλαδή τι θα πει αυτό που όλοι το καταλαβαίνουμε μέσα έξω, εν πάση περιπτώσει. Η κοινή πείρα τι λέει, από αυτά που ξέρουν τις γειτονιάζεις. Δεν ακούσαμε κανένα γείτονα που ήταν λίγο τζογαδόρος και έπαιζε κανένα προπό και κανένα λότο να χάσει το σπίτι του από αυτό. Αντιθέσεις το ακούσαμε για το καζίνο αυτό. Ότι ανεβαίνουν πάνω στην Πάρνηθα και φεύγουν οι περιουσίες των ανθρώπων με τους τοκογλύφους και γίνεται της κακομοίρας. Επίσης, κατά την κοινή μας πείρα ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα γύρω-γύρω, όπως έκανε στο Λουτράκι, όπως έκανε αλλού όπου είναι καζίνο, συμπαρασύρει έναν κόσμο. Τοκογλύφους, άλλους που κάνουν διάφορα πράγματα, που δεν είναι για τις γειτονιές μας. Ο συνοικισμός εδώ, ξέρετε
ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο συνοικισμός. Είναι η γειτονιά όλου του Χαλανδρίου που έχει μείνει να έχει τέτοιες σχέσεις που να μην έχει μεγάλες πολυκατοικίες, μεγάλα αυτά, να είναι ο κόσμος ενωμένος, να γνωρίζονται όλοι. Είναι η γειτονιά έχει παραμείνει. Σε αυτή τη γειτονιά λοιπόν, τη νύχτα θα φεύγουν τα φώτα από το καζίνο που θα είναι Las Vegas, γιατί δεν θα είναι λέει μόνο ο καζίνο, θα έχει μέσα καφετέρειες, θα έχει 10.000 τετραγωνικά ας πούμε, παιχνίδια, το τάλο, δεν ξέρω τι, πράγματα, αυτά όλα που θα δημιουργήσουν μια κατάσταση όπου ακόμα και για λίγο καιρό να είναι, πες λες θα πας από περιέργεια, εμείς έχουμε τέτοια στοιχεία, θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα και στην αγορά όλη του Χαλανδρίου και εδώ, αυτό έλεγα προηγουμένως στη φλενάδα στην Κατερίνα που είναι πολύ καλή μαγείρισα και μας ταΐζει εδώ, που τα ξέρετε χρόνια, τρώμε τα σουτζουκάκια της, τρώμε τα αυτό. Ότι τον νοικιάζουν, η Ρένα τον νοικιάζουν αυτό το μαγαζί οι άνθρωποι. Όταν θα έρθει ο Ριχάρδος και θα του πει αυτού, σώσω 5.000 ευρώ να μπω εγώ γιατί εδώ θέλω κάνω, ανταλλάσσω, κάνω ανταλλαγές, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα πάνε τους κατσαρόλες και θα φύγουνε. Η γειτονιά, η υπόλοιπη τι θα γίνει. Σε όλα αυτά λοιπόν που εμείς τα είδαμε ότι είναι αρνητικά και ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε το εξής μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεχύλισε η υποκρισία. Βγήκε ο Δήμαρχος που τον υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνουμε λάθος, από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κολόνα στη τέτοια, όπως τη λένε, στο Χαλάντρι έλεγε Περιφέρεια Δούρου, Χαλάντρι Ρούσος. Έτσι δεν έλεγε. Η αντιδήμαρχός του είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Άμα του πεις σε ΣΥΡΙΖΑ, λέει κάτι ακατάλληλα. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω, εγώ είμαι κουκουέ. Είμαι μάμα μου το πούνε, λέω μάλιστα κουκουέ. Αυτό δεν θέλει και να είναι ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα κάτω, θέλει να είναι ΣΥΡΙΖΑ όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα πάνω. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν το θέλει το καζίνο, αλλά δεν λέει κατά τη κυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση τρέπει να το φέρει το καζίνο. Ποιο το φέρνει ο Αρχιεπίσκοπο. Να πάμε στην Αρχιεπισκοπή, άμα είναι δικό του θέμα. Και μέσα σε αυτό πάει να αποκοιμήσει τον κόσμο ότι αυτό τελείωσε. Σας διαβεβαιώ ότι δεν τελείωσε. Όπου να είναι τις επόμενες μέρες, περνάει από το Υπουργείο και θα δείτε τι θα γίνει. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Τους έχουν υποσχεθεί καζίνο και το καζίνο θα κατέβει εδώ, εάν εμείς δεν μιλήσουμε. Αυτό είναι το θέμα μας δηλαδή, το σοβαρό. Και οι άλλες παρατάξεις επίσης που πάνε και τρέχουν να πάρουν το χρήσμα, να μας πούνε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, δική τους είναι η νόμη που πατάει το καζίνο και έρχεται. Τώρα τι μας κάνουνε πλάκα και μας λένε εμείς δεν το θέλουμε. Άμα δεν το θέλατε, να μην είσαστε με αυτά τα κόμματα, να είσαστε με άλλα. Άμα δεν το θέλατε, να κάνετε ειλικρινώς, να κάνετε οι διαμαρτυρές σας να είναι ειλικρινείς. Όχι αυτό το πράγμα που κοροϊδευόμαστε και λέμε άντε λίγο έτσι, κάντε λίγο αλλιώς. Διότι σε τούτο το καφενείο μου φαίνεται, εδώ δεν κάναν τη μάζοξη για τον συμμετοχικό προϋπολογισμό. Ήρθε λοιπόν ο Δήμαρχος εδώ πριν 2 χρόνια και είπε ότι θα κάνουμε λέει συμμετοχικό προϋπολογισμό στο συνοικισμό, εδώ δηλαδή. Το είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς είπαμε την πολιτική μας άποψη ότι ο προϋπολογισμός έχει 2 σκέλη, έσοδα και έξοδα. Ρώτα λοιπόν τον κόσμο, θέλει να τα πληρώνει αυτά που τον φορολογείς και του τα παίρνεις από την τσέπη τζάμπα. Γιατί του λες μόνο θα σου δώσω 150.000 ευρώ να πεις τι θα τα κάνεις. Ήρθαν εδώ, κάποιοι ήρθαν πολύ καλοπροαίρετα και ούτε τους κακίζουμε, καλά κάνανε και ήρθανε, ακούσανε, αλλά φύγανε. Και από όλα αυτά που έταζε δεν έγινε τίποτα. Ούτε στον επόμενο προϋπολογισμό ήρθε να το κάνει σε όλο το Χαλάντρι, εν πάση περιπτώσει. Ο συνοικισμός έχει σοβαρά θέματα ανοιχτά. Και έχει τη ρεματιά που ξέρετε ότι όταν πλημμυρίσει χάνονται περιουσίες που δεν την έχει αγγίξει πενιά καθόλου, δεν έχει πει κουβέντα για το ρέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και όχι μόνο δεν έχει πει κουβέντα, αλλά έχει φτιάξει και πάρκινγκ απάνω στο γεφυράκι στη Γιφτοπούλου που θα πέσει καμιά ώρα. Ούτε ο ΚΟΚ δεν σου επιτρέπει να έχει θέσει πάρκινγκ απάνω στη γεφύρη. Και ο Δήμος πάει να λύσει το θέμα, δεν ξέρω τι να κάνει, όχι να το λύσει, το έχει παρατημένο. Όπου υπάρχει κόντρα με κυβέρνηση, άρα με μεγάλα συμφέροντα που υπαγορεύουν τη θέλησή τους σε αυτή την κυβέρνηση που τους κάνει τα χατήρια όλα γιατί ταυτίζεται μαζί τους, ο Δήμαρχος πάει από πίσω σούρνοντας και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπου ακούει την αντίδραση ή ξέρει ότι θα ξεσηκωθούν οι άνθρωποι θα φωνάξουν, κρατάει αυτή τη στάση ότι και από εδώ είμαστε και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό από εμάς. Αυτό το πράγμα για να μην συμβεί αυτό που εμείς το θεωρούμε πολύ αρνητική εξέλιξη για τη γειτονιά μας, σκεφτείτε τώρα που είμαστε εμείς που στεκόμαστε και σκεφτείτε που θα είναι αυτό.
θα είναι απέναντι από την Ολυμπιακή Επιτροπή εκεί, από εδώ, από τον Golden Hall, θα τους φτιάξει το σταθμό του μετρό, να μαζεύεται όλη η Αθήνα στο Χαλάνδρι, δεν μας φτάνουν τα βάσανά μας, θέλουμε και τούτα, και να γίνεται της κακομοίρας και στις γειτονιές μας εδώ και με κλιματικότητα και με τα πάντα. Αυτό βέβαια τώρα δεν είναι πολύ καλή περίοδος, γιατί είναι προεκλογική περίοδος και όλοι λένε ότι εντάξει παιδιά, δεν το θέλουμε κι εμείς, δεν το κάνουμε. Αλλά αυτό θα πρέπει όλοι σας να το μεταφέρετε και να το πείτε στους γείτονές μας εδώ, για να καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατόν αυτοί όλοι που κάνουν αυτά τα σχέδια για μας εδώ στη γειτονιά να έρθουν να ζητήσουν ψήφο και να πάρουν ψήφο. Γιατί μετά θα γίνουν ακόμα χειρότεροι. Δεν πρόκειται μόνο να έρθει το καζίνο, αυτό είναι ντόμινο. Εμείς τι έχουμε τώρα εδώ, το Χατζικώστα, πώς το λένε, τη Ριζάριο, με φιλέτα. Όταν θα έρθει το καζίνο εκεί, θα τα αφήσει αυτά να είναι έτσι. Ή θα έρθει κάποια μέρα πάλι και θα λέει αυτά τις γελοιότητες που λέει ότι ανοίγω θέσεις εργασίας. Ποιες θέσεις εργασίας να ανοίξεις. Θα σας τα πει εδώ και ο σύντροφος ο Γιάννης. Μια κοροϊδία είναι, δεν υπάρχει. Μιλάει για 300 θέσεις εργασίας, αν λέει πετύχει η επένδυση σε τέτοιο πράγμα. Και όχι μόνο αυτό. Αυτά όλα τα μαγαζιά που θα κλείσουν και θα ξαμολύσουν, όχι 300, 1000 θα κλείσουν, γιατί σε ευθεία γραμμή του Δηλαβέρη από την πλατεία Χαλανδρίου είναι γύρω στα 900 μέτρα και εδώ που μιλάμε είναι μια 300 βαριά. Λοιπόν, επειδή αυτά μας περιμένουν και αυτά πρόκειται να γίνουν, νομίζω ότι θα πρέπει και στις εκλογές που είναι το Μάιο, όπως ξέρετε, να δυναμώσει ακόμα πιο πολύ η λαϊκή συσπήρωση. Είναι μία ψήφος που η λαϊκή συσπήρωση τη διεκδικεί με το σπαθί της όμως, χάρη της δουλειάς που έχουν κάνει όλοι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, τα μέλη, τα στελέχη, το ΚΚΕ, όλοι έχουν δουλέψει για το Χαλάνδρι. Σε σωστή γραμμή μας επαληθεύει ζωή κάθε μέρα. Ό,τι προειδοποιήσαμε έτσι έγινε και ήταν αρνητικό, αλλά και στα θετικά είμαστε παντού μέσα. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι είδα σήμερα. Και εντάξει τώρα, όσο και να τα έχω συνηθίσει, δεν μπορώ να τα συνηθίσω. Είδα τώρα το Σίμω το Ρούσο να δημοσιεύει φωτογραφία του Γιφτόπουλου και μου σηκώθηκε η πέτσα πάνω. Και λέω, μα είναι δυνατόν, θα βγάλουν δηλαδή και τους πεθαμένους από τον τάφο, έχουν τρελαθεί τελείως, έχει πιάσει μούρλα. Όταν όμως το ΚΚΕ βρέθηκε στο δεύτερο γύρο εκεί, όλοι αυτοί πέσανε πάνω και κατά πάνω για να πάρει δεξιά το Δήμο. Το ξεχάσανε ωστόσο. Αυτή τη φορά όμως εμείς θα πάμε να μιλήσουμε στον κόσμο, να του πούμε αυτό που είναι αλήθεια και είναι ειλικρινές και το λέμε μέσα στην ψυχή μας. Ξέρει ότι μας βλέπει όλα τα χρόνια εδώ και ότι θα μας ξαναδεί και πρέπει αυτά τα σχέδια να τα ακυρώσουμε.